Πέντε μήνες μετά τα καταστροφικά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν ανεπανόρθωτα το Δήμο Πλατανιά, το αγροτικό δίκτυο των Μεσκλών και άλλων ορεινών χωριών της περιοχής παραμένει λαβωμένο. Ναι, είναι 22 χιλιόμετρα αγροτική δρόμη. Κινδυνεύει όλη μας η αγροτική παραγωγή, μια παραγωγή περίπου 700 τόνων, από σταφύλια, από ελιές κτλ. Σήμερα κάτοικοι των Μεσκλών σε μια προσπάθεια να πιέσουν για την αποκατάσταση της προσβασιμότητας στις περιουσίες τους προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη στο Δημαρχείο του Πλατανιά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν 5 μήνες να φτάσουν στη δουλειά τους. Φανταστείτε να μην μπορείτε να πάτε στη δουλειά σας για 5 μήνες. Είναι τραγικό και αυτοί οι άνθρωποι θα χάσουν την παραγωγή τους και αυτός είναι ο μοναδικός πόρος που έχουμε εμείς στο χωριό, η αγροτική παραγωγή. Πραγματικά είναι λυπηρό και θλιβερό 6 και πλέον μήνες μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν το Δήμο μας και έφεραν στην επιφάνεια μια σειρά ελλείψεις και καθυστερήσεις, να αποδεικνύεται και σήμερα ότι ο Βασιλιάς είναι γυμνός σε ό,τι έχει να κάνει με την πορεία αποκατάστασης των έργων. Έχουν γίνει αρκετές παρεμβάσεις, αλλά έχουν μείνει στη μέση. Έχουμε ακόμα 22 περίπου χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιίας κλειστά. Ο κεντρικός δρόμος είχε καταστραφεί σε τέσσερα σημεία. Τα τρία αποκαταστάθηκαν εν μέρη από κάποιο εργολάβο, μετά σταμάτησε και το τέταρτο σημείο για να έχουμε πρόσβαση το αποκαταστήσαμε μόνοι μας. Οι κάτοικοι των Μεσκλών φοβούνται πως στους επόμενους μήνες, αν οι αγροτικοί δρόμοι δεν αποκατασταθούν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με βιοποριστικό πρόβλημα. Ανησυχούν δε για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κάτι που θα έδινε στο χωριό τους το τελειωτικό χτύπημα. Τρέμει, θα έλεγα, η καρδιά μας από τη στιγμή που έχουν τα Μεσκλά πληγεί 2 με 3 φορές από πυρκαγιά και υπάρχει ο κίνδυνος να ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ερχόμαστε εδώ για να απαιτήσουμε αυτό που μας ανήκει. Αυτό που μας ανήκει είναι άμεσα από χθες να ανοίξουν οι δρόμοι. Από εκεί και πέρα πλέον είναι υπεύθυνη η αστυνομική διεύθυνση, ο εισαγγελέας, να τηρήσει τα νόμιμα. Εμείς τους το επισημάναμε και περιμένουμε πλέον από αυτούς. Μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει τίποτα. Ούτε έχουν βάλει ενδεικτικές πινακίδες στα επικίνδυνα σημεία και ούτε έχουν κάνει το παραμικρό. Για έναρξη των εργασιών αποκατάστασης το συντομότερο δυνατό, παρότι απαιτούνται και νέες μελέτες, δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος Πλατανιά Γιάννης Μαλανδράκης. Έχουν δουλέψει μηχανήματα και εκατοντάδες ώρες. Είναι μια πραγματικότητα. Όμως το τελευταίο δίμηνο δεν είχαμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις, γιατί είχαν εξαντληθεί στην ουσία και οι σχετικοί κωδικοί. Ολοκληρώσαμε μια διαδικασία ενός διεθνούς διαγωνισμού σε θέματα πυροπροστασίας. Μόλις πριν μια εβδομάδα σχεδόν καταφέραμε να υπογράψουμε τη σύμβαση. Στο πλαίσιο της εργολαβίας για την πυροπροστασία θα ενταχθούν και έργα αποκατάστασης του αγροτικού οδικού δικτύου των Μεσκλών.